Πριν από 20 με 30 χρόνια, το κουτί ενό υπολογιστή ήταν πιθανότατα το πιο αδιάφορο κομμάτι σε ένα PC Στανταράκι μπε χρώμα, μπροστά είσοδη για CD και δισκέτα, άντε και κανένα USB στο τσακίρ κέφι. Πίσω υπήρχε μια έξοδο για έναν ανεμιστήρα και αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν το στάνταρ μοντέλο για ένα κουτί υπολογιστή. Υπήρχαν μεν εξαιρέσει, αλλά δεν είχαν και μεγάλη απόκληση από αυτή την εικόνα. Εν έτη 2023, σχεδόν 24, οι ανάγκες των χρηστών έχουν αλλάξει και κατά συνέπεια έχει αλλάξει εντελώ και ο σχεδιασμό των κουτιών. Και παρότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία για να διαλέξουμε, οι κατασκευαστέ τείνουν να ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα μοτίβα στα κουτιά του. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά και αν ακολουθεί και εσύ τη μόδα των κουτιών. Ο χορηγό του βίντεο είναι η Be Quiet. Τα κουτιά της Be Quiet συνδυάζουν άριστο airflow, κορυφαία ποιότητα και αθόρυβη λειτουργία. Στο ενεργητικό της εταιρείας θα βρούμε μοντέλα για κάθε χρήση, από την Pure Base οικονομική κατηγορία μέχρι τα Dark Base Full Tower μοντέλα για τα πιο απαιτητικά PC Build. Ας ξεκινήσουμε από το λειτουργικό κομμάτι ενός υπολογιστή, που είναι φυσικά και το βασικότερο. Καθώς με τα χρόνια εξελισσόταν το hardware, είχαμε ισχυρότερου επεξεργαστέ, ισχυρότερε κάρτε γραφικών, αυξήθηκε και η παραγωγή θερμότητα μέσα σε ένα PC Build. Και κατά συνέπεια, αυξήθηκε και η ανάγκη για καλύτερο airflow που να επιτρέπει τη σωστή ψήξη των υποσυστημάτων αυτών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μπροστινό μέρος των περισσότερων κουτιών έχει πλέον ενσωματωμένους ανεμιστήρες ή έστω θέσεις για ανεμιστήρες. Διαθέτει συνήθως κάποιο μέσ ή τρύπες στο πλαϊνό μπροστινό μέρος ώστε να μπορούν οι ανεμιστήρες να βάζουν αέρα μέσα στο κουτί. Όσο μεγαλύτερο και ακριβότερο το κουτί, τόσο περισσότερες τρύπες θα δούμε τριγύρω. Κάποια κουτιά έχουν μέσ πάνελ και θέσεις για ανεμιστήρες και στην πάνω πλευρά. Κάποια και στην κάτω πλευρά. Κάποιοι έχουν και φίλτρα ώστε να εμποδίζουν την είσοδο τη κόνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάγκη για καλύτερο airflow έχει οδηγήσει αναπόφευκτα σε περισσότερε τρύπε, περισσότερε θέσει ανεμιστήρων. Και μάλιστα για πολλού χρήστε, για μένα σίγουρα, το να έχει το κουτί μου καλό airflow είναι από τα βασικότερα πράγματα που κοιτάω σήμερα όταν θα φτιάξω ένα pc. Αφήνοντα όμω να το Airflow, παρατηρούμε ότι και το design των κουτιών έχει υποστεί τρομερέ αλλαγέ με την πάρα του χρόνου. Θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει αυτό το σχαμερό μπε χρώμα και απλά να ανοίγαμε τρύπε στα κουτιά για το Airflow. Όμω όχι. Αρχικά πήγαμε σε μαύρα κουτιά, έπειτα σε λευκά, επιτασε σε διάφορα άλλα σχέδια και σχήματα, βάλαμε τζάμι, για να βλέπουμε μέσα για κάποιο λόγο, και αφού δεν ήταν αρκετά ενδιαφέρον το να βλέπουμε απλά μέσα, προσθέσαμε και RGB. Το κουτί μετατράπει και σιγά σιγά από ένα αντικείμενο που έχει παραπεταμένο σε μια αγωνία κάτω από το γραφείο σου σε ένα διακοσμητικό προϊόν επάνω στο γραφείο σου. Γράψτε μου λίγο στα σχόλια πόσο από εσάς έχετε πλέον τον υπολογιστή σα πάνω στο γραφείο. Θέλω να δω κάτι. Όσο συνεχίστηκε αυτή η τάση τη μόδα, προέκυψαν και διάφορε άλλε ταχπινιέ στο σχεδιασμό των κουτιών για να το κάνουν πιο όμορφο. Π.χ. το κάλυμα του τροφοδοτικού. Τα περισσότερα κουτιά πλέον έχουν κάλυμα γιατί, μάλλον το τροφοδοτικό με τα καλώδια του, χαλάει την όλη αισθητική και συμμετρία μέσα στο κουτί. Για ένα διάστημα να θυμάστε, ήταν και πολύ τη μόδα το να φτιάχνει δικό σου κάλυμα με πλέξιμλα. Παράλληλα, αυξήθηκε ο διαθέσιμος χώρος στην τυπικά δεξιά πλευρά του κουτιού που δεν έχει τζάμι για να μπορείτε να περάσετε τα καλώδια από εκεί να μην φαίνονται από την μπροστά πλευρά να φαίνεται ακόμα πιο καθαρός και τακτοποιημένος ο υπολογιστή μας Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν καθαρά για λόγους ομορφιάς Προσωπικά δεν βλέπω κάποια άλλη χρησιμότητα και σε αυτό το σημείο θέλω να σας κάνω μια συγκλονιστική αποκάλυψη RGB δεν φέρνουν παραπάνω FPS. Και βλέπουμε γενικά ότι η προτίμηση των χρηστών οδηγεί αυτέ τι μόδε. Γιατί, α πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την Be Quiet Η εταιρεία δεν είχε δείγμα από RGB ούτε στα κουτιά τη, ούτε στου ανεμιστήρε τη. Αυτό πρέσβευε το brand της. Καθαρό, Μαύρο design, θόρυβο, λιτότητα. Πολύ πρόσφατα πρόσθεσε στο ενημερωτικό τη RDB προϊόντα, υποθέτω επειδή αυτό εν τέλει ήθελαν οι χρήστε. Αυτό ζητούσε η αγορά. Μια γρήγορη ματιά, να ρίξετε στα διαθέσιμα κουτιά στο ίντερνετ, θα δείτε ότι η πλειοψηφία είναι σαν τσίρκο από RDB. Και μια που ανέφερα τον θόρυβο πριν, α εξετάσουμε πώ και αυτό έχει φέρει διάφορε αλλαγέ και προσθήκε στα κουτιά. Παλιότερα ένα υπολογιστή μπορεί να ακουγόταν σαν τρακτέρ πλέον βλέπεις ότι οι χρήστε δίνουν σημασία στο αθόρυβο build. Μετράει π.χ. πολύ θετικά το να διαθέτει ένα κουτί ηχομονητικό υλικό στα πλαϊνά του ή όπου αλλού είναι εφικτό. Έχω την εντύπωση επίση ότι οι κατασκευαστέ χρησιμοποιούν υλικά μεγαλύτερου πάχου από ό,τι παλιότερα. Πιθανόν για λόγου τη βαρότητα, αλλά ενδεχομένω και για τη μείωση του θορύβου. Το τελευταίο πράγμα που θα παρατηρήσουμε στα διαθέσιμα σημερινά κουτιά είναι η ποικιλία στον χώρο. Κάποτε είχε μείνει, midi, full tower. Ή ξέρει τι έπαιρνε. Πλέον η χώρα είναι πολύ διαφορετική. Αρχικά το μήνυμα έχει αποκτήσει πολλέ διαφορετικέ πτυχέ. Θα βρει στην αγορά κουτιά που μπορεί να τα κρατήσει, ξέρω στο ένα χέρι. Κουτιά λεπτά και μακρόστενα. Ή κουτιά σε μορφή κύβου. Τα μήνυμα κουτιά θεωρώ ότι παρέμειναν σχεδόν ίδια όσον αφορά τι εξωτερικέ διαστάσει, αλλά εσωτερικά βλέπουμε την ανάγκη για να χωρέσουν εντελώ διαφορετικά υποσυστήματα. Και το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι κάρτε γραφικών 4.000 σε Nvidia. Οι κατασκευαστέ πρέπει πλέον να έχουν κατά νου ότι σε ένα μίντι κουτί πρέπει να χωράει αυτό το τέρα με κάποιον τρόπο. Και να μπορεί και να το στηρίξει για να μην στραβώσει μητρική. Τώρα για τα full tower κουτιά, τι να πούμε, εκτός το ότι πρέπει να μπορούν να χωρέσουν ένα σωρό δίσκους, μεγάλη κάρτα γραφικών και έναν καρόνα μυστήρε, προσπαθούν παράλληλα να ακολουθήσουν και τα προηγούμενα κριτήρια. Να είναι όμορφο όλο αυτό, να είναι και αθόρυβο. Εσείς παρατηρείτε άλλες διαφορές σε σύγκριση με παλαιότερα στα κουτιά υπολογιστών. Θα αλλάζετε το κουτί σας απλά και μόνο για να ανανεώσετε την εμφάνισή του. Και εν τέλει, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μόδα στα κουτιά. Εγώ πίστευα α πούμε ότι θα μεταβούμε σιγά σιγά σε όσο το δυνατόν μικρότερα μεγέθη για εξοικονόμηση χώρου, αλλά δεν ξέρω, να μου πει πλέον ίσως το επόμενο μεγάλο τρέν να είναι κουτιά που κουνιούνται στο χώρο τύπου σκύλου ρομπότ ίσως πάλι να κλάψουμε τα λεφτά μας όπως ο κύριος σε αυτό εδώ το βίντεο Γράψτε μου προβλέψει και τα λέμε στο επόμενο